Αλέξανδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα για τους φίλους ακροατές. Καλησπέρα. Χρησιμοποίησα και την έκφραση που ήθελα να χρησιμοποιήσω. Αύριο πρέπει να μετρήσουμε φίλους και εχθρούς και να δούμε τελικά αν ένα επαναλαμβανόμενο γεγονός είναι σύμπτωση ή όχι. Βλέπουμε αυτό που έλεγα, Αλέξανδρε, και το ζεις και εσύ με την παρουσία σου στον Εραστέχνη τελευταία χρόνια, ότι ο Άρης πλέον λειτουργεί ενιαία. Δηλαδή δεν υπάρχει το ποδοσφαιρικό τμήμα ΙΚΑΕ ξεχωριστά, ο Εραστέχνης ξεχωριστά. Γιατί είδαμε άμεση κινητοποίηση και από την πλευρά της ΚΑΕ και κυρίως από την πλευρά του Εραστέχνη, με συνεχή επικοινωνία με την ΠΑΕ για το συγκεκριμένο ζήτημα. Εννοείται, έτσι πρέπει να λειτουργεί ο Άρης. Ο ΑΣ Άρης, σαν η μητέρα του συλλόγου, ορίστε χρήσιμο μετά από την κοινωνία και με τον πρόεδρο της και μεγαλωμένο από τη ΠΑΕ, τον Άρη Καρυπίδη, να γίνει αυτή η συνάντηση αύριο, προκειμένου να ενημερωθούν οι θεσμικοί φορείς της πόλης για το σκάνδαλο που πάει να πραγματοποιηθεί. Ακόμα δεν ξεπεράσαμε την υπόθεση Λάσκο, θα έχουμε κι άλλο. Για κάτι που ο Άρης κερδίζει μες στο γήπεδο και κάποιοι θέλουν να το κλέβουν τεχνιέντος έξω από αυτό. Θα είναι και ο Θόδωρος Καρυπίδης αύριο. Έχουμε η ενημέρωση που έχω είναι πως ναι. Ναι. Που είναι πως ναι, όπως και ο νομικός σύμβουλος της ΠΑΕ Άρης, ο οποίος θα εξηγήσει στους ανθρώπους που πρέπει να εξηγήσει για ποιο λόγο συμβαίνει αυτή η αδικία στον Άρη. Για ποιο λόγο η ΠΑΕ Άρης έχει δίκιο. Έχετε πάρει μια στιγμή, επειδή εντάξει, η ανακοίνωση βγήκε μόλις χθες, κάποιο έτσι, θετικό feedback από πολιτικούς ή άλλους επώνυμους επιφανείς, να τους πω, της κοινωνίας Θεσσαλονίκης για την παρουσία τους αύριο σε αυτό το κάλεσμα? Έχουμε στείλει επιστολές σε όλους. Έχουμε στείλει τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη, τις βουλευτές όλων των κομμάτων, στα κόμματα αυτά καθ' αυτά, στις κεντρικές επιτροπές τους. Και έχουμε πάρει αρκετές απαντήσεις. Δυστυχώς τυχαίνει και ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης να λείπουν, αλλά θα προσακριθούν. Και οι βουλευτές οι περισσότεροι θα δώσουν το παρόν με βάση την εικόνα που έχουμε. Μπορούμε να πούμε ονόματα κάποιων που θα είναι σίγουρα αύριο εκεί ή όχι ακόμα? Δεν θα πω ακόμα για να μην εκθέσω κάποιον, γιατί μέχρι δεν είμαι στο γραφείο, επομένως δεν έχω δει όλες τις απαντήσεις. Η ενημέρωση που έχω είναι στη Νομίζω πάντως, επειδή ο Περιφερειάρχης θα είναι νομίζω στην Αθήνα για τον τελικό, νομίζω ότι από την περιφέρεια το πιο κατάλληλο άτομο για να έρθει είναι ένα, έτσι. Ο Άγγελος Χαριστέας. Φαντάζομαι. Ο Άγγελος Χαριστέας, η Βούλα Πατουλίδου και ο Κώστας Γιουτίκας. Α, μια χαρά, μια χαρά. Κύριε Γκαντώνα, να σας ρωτήσω κάτι. Περιμένετε ότι από αυτή την κίνηση όντως θα βγει κάτι? Και ξέρετε γιατί το ρωτώ? Γιατί αν θυμάστε μια παρόμοια κίνηση τότε με την περίπτωση της Ξάνθης, είχε κάνει και ο ΠΑΟΚ που υποτίθεται είχε καλέσει τον κόσμο στο Παλατάκι και τελικά δεν είχε τόσο μεγάλη απήχηση. Περιμένατε ότι κάτι θα γίνει πραγματικά που θα βοηθήσει τον Άρη σε αυτή την περίπτωση? Πρέπει να γίνει κάτι, γιατί πρέπει πια και η πολιτική αυτή της πόλης να πάρουν ξεκάθαρη θέση στα γεγονότα και να αποφασίσουν με ποιους θα είναι. Με αυτούς όπως χαρακτήρισε η ΠΑΕ Άρης με την Greek Mafia ή με τους ανθρώπους που μέσα στο γήπεδο σωστά όπως πρέπει τίμια κερδίζουν την έξοδο τους στην Ευρώπη. Πρέπει επιτέλους να σταματήσει αυτό. Και ο Άρης, Αλέξανδρε, δεν ζητάει πλέον, δεν ζητάει να ευνοηθεί σε κάτι. Ζητάει το δίκαιο του σε μια υπόθεση που είναι πεντακάθαρη, ξεκάθαρη στα μάτια όλων αυτή τη στιγμή. Ποια είναι τα δεδομένα και οι λόγοι για τους οποίους υποκινήθηκε αυτή η υπόθεση. Ζητάει μόνο να εφαρμοστεί το δίκαιο. Δεν ζητάει κάποια εύνοια. Ακριβώς. Ο Άρης 9 στις 10 περιπτώσεις όπου ζητάει κάτι δεν ζητάει κάποια εύνοια. Ναι. Για να μην πω 10 στις 10 και φανώ υπερβολικός. Πρέπει λοιπόν να γίνει το αυτονόητο και ο Άρης να του χρόνου να συμμετέχει κανονικά στο Europa Conference. Εγώ φαντάζομαι πραγματικά τρέμω τι θα κάνουν κάτω στην Αθήνα αν ο Άρης κάποια στιγμή διεκδικήσει και ανθρώπαιο. Πραγματικά τρέμω με την αντίδρασή τους. Ναι. Αν για την Ευρώπη αντιδράνε έτσι, πραγματικά τρέμω τι θα γίνει στην κορυφή του χαρακτήρα. Είναι μια συνέχεια τη. Θα το καταργήσουν, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Είναι μια συνέχεια τη περσινή κατάσταση, διότι είδανε τον Άρη πώς ξεπετάχτηκε και παρέμεινε παρά τις δυσκολίες που του βάλανε μπροστά του. Τη γίδα στην πλάτη που ήταν ο Λάσκοφ πέρυσι και τώρα είναι ο Παλαθουέλος από το πουθενά. Και φαινόταν ότι. Και το πράγμα, δηλαδή, φαινόταν ότι ο λόγος για τον οποίο γίνεται, με δεδομένο ότι η υπόθεση αυτή ψινόταν, να το πω έτσι, από κάποιους την προηγούμενη εβδομάδα κιόλας. Δηλαδή, αυτοί που έπρεπε να γνωρίζουν, είχαν εικόνα για το τι πάει να γίνει από πλευράς κύριου Σαράκη με τον Παλαθουέλος κτλ. Ψηφίστηκε από την Επιτροπή Αδειοδότησης 4 είναι υπέρ του Άρη, αλλά δεν σταμάτησε εκεί ο άνθρωπος. Και εκείνη που πήρε έκταση το ζήτημα με τον Άρη και γενικά τον οργανισμό του Άρη, όχι μόνο την ΠΑΕ, ενημερώνονται από site και να βλέπουμε πόσο, να το πω έτσι, ψάχνω μια λέξη τώρα, λοιπόν, να είναι κατάλληλη και για το ραδιόφωνο, πόσο ξεμπροστιάστηκαν, θα το πω,
ενημερώνοντας τον κόσμο και την κοινή γνώμη για τις κινήσεις τους μέσα από site. Μέσα από μαζικές ενημέρωσης, και ενώ ο Άρης δεν είχε ακόμα καμία γνώση της κατάστασης. Ακριβώς όπως το λέτε το θέμα. Και πρέπει λοιπόν, ξαναλέω λοιπόν, αύριο οι θεσμικοί φορείς της πόλης, οι βουλευτές αυτής της πόλης, οι πρόσωποι του Δημάρχου, οι πρόσωποι του Περιφερειάρχη, να δείξουν λοιπόν και να μιλήσουν στα κέντρα αποφάσεων και να σταματήσει όλο αυτό. Επειδή είπατε στην αρχή της τοποθέτησής σας ότι αύριο, και το κράτησα αυτό, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να βγαίνει από τα χείλη σας, ότι αύριο άριστα με τρεις εχθρούς και φίλους σε αυτήν την συνάντηση, θα θεωρήσετε ότι οι άνθρωποι που ενδεχομένως να μην παρευρεθούν ενώ έπρεπε στρέφονται εναντίον του Άρη, ή απλά θα το, έτσι να το πω και εγώ, λέγα, θα το περάσετε στον ντούκο? Άμα ο λόγος για τον οποίο λείπουν, εντάξει, έχουν και κάποιες αντιλημμένες υποχρεώσεις και η συνάντηση υλοποιήθηκε μόλις χθες. Mm-hmm. Αλλά αν είναι στην πόλη και μπορούν να παρευρεθούν, ναι, θα θεωρήσουμε ότι αυτό το πράγμα πάει απέναντι στον Άρη. Άλλωστε, νομίζω, Αλέξανδρε, ότι αυτοί που δεν μπορούν να παρευρεθούν σας έχουν ενημερώσει ήδη, ή κάποιοι από αυτούς. Και θα στείλουν αντιπροσώπους, ή είπαν, ή σας επικοινώνουν τηλεφωνικά και εισέβρασαν τη θέση τους και τη στάση τους υπέρ του Άρη αυτή τη στιγμή. Είναι δεδομένο ότι όποιος δεν είναι διαθέσιμος και δεν είναι αύριο σε αυτή τη συνάντηση, παίρνει θέση απέναντι στον Άρη. Δεν είναι ξεκάθαρο αυτό. Ακριβώς. Επίσης, δεν μας αφορά μόνο το να παρευρεθούν, όπως είπαμε, σωστά, για να το κοινωνήσουμε αυτό. Πρέπει να κινηθούν και εκεί που πρέπει να κινηθούν. Έτσι ακριβώς, ναι. Είναι πολύ σημαντικό το. Απλά να έρθουν, να ακούσουν μία-μιάμιση ώρα τη θέση της ΠΑΕ Άρης και να τελειώσει εκεί το θέμα για αυτούς, δεν μας καλύπτει. Πρέπει να κινηθούν αποφασιστικά προς τα κέντρα αποφάσεων. Συγκεκριμένα προς την ΕΠΟ αυτή τη στιγμή. Προς την ΕΠΟ ή και προς την πολιτεία, εγώ θα πω ότι, και νομίζω ότι και κάποιοι στον Άρη το βλέπουν έτσι, ότι αυτό το οποίο γίνεται με τον Άρη, Αλέξανδρε, από πέρυσι με τον Λάσκοβ, δηλαδή ο ετσιθελικός τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η Ομοσπονδία και με την περίπτωση του Λάσκοβ, αλλά και τώρα μέσω του κύριου Σαράκη για την περίπτωση του Παλαθουέλος, που δεν είναι το θέμα με Παλαθουέλος, αλλά είναι το θέμα να μείνει ο Άρης εκτός Ευρώπης, αναδεικνύει και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Ομοσπονδία, δηλαδή με βάση τα συμφέροντα άλλων. Και όχι με βάση το δίκαιο και το σωστό για κάθε ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία στην προηγούμενη πρόσφυγα για τον Άρη. Ακριβώς. Όπως το λέξει. Πραγματικά δεν έχουν στερέψει λέξεις για να χαρακτηρίσουμε κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει. Και όπως το αναφέρατε σωστά πριν, για να είμαστε και κόσμοι στον αέρα του ραδιοφώνου. Λοιπόν, άρα επαναλαμβάνουμε αύριο 6 ώρα στο Sports Café, στον πρώτο όροφο του Βικελίδης. Αυτή η συνάντηση, θα είμαστε κι εμείς εκεί, θα είστε κι εσείς εκεί. Μακάρι να είναι και αυτοί που πρέπει να είναι από τον πολιτικό χώρο, αλλά και γενικά από την κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Αλέξανδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να είστε καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτό ήταν το Ταμείο του Ερασιτεχνείου, ο Αλέξανδρος ο Γκαντώνας.